στέγαστρα σε στάσεις λεωφορείων για γέλια και για κλάματα. Και όμως αυτές οι απαράδεκτες εικόνες επικρατούν εδώ και αρκετά χρόνια σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες σε στάσεις λεωφορείου στην οδό Καράτζη προς τη βιομηχανική περιοχή. Ακόμη και το κάθισμα αποτελεί παγίδα ατυχήματος για τους πολίτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο οδόστρωμα. Είναι πολύ παραμελημένα γενικά στο λεωφορείο. Στη στάση των λεωφορείων, στις σχολές, ειδικά από το χειμώνα, τα παιδιά είναι πολύ μαζεμένα. Δεν υπάρχουν υποδομές. Πρέπει να τα αλλάξουν. Τι να πω. Η γνώμη μου είναι να τα αλλάξουν όλα, αλλιώς μην τα αλλάξουν καθόλου. Δεν υπάρχει νόημα. Δηλαδή, αν δίνουν λεφτά, να φτιάξουν ένα μισά και τα άλλα μισά θα τα αφήσουν άθροιχα. Είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις, οπότε καλό είναι να τις μάθουμε. Για το θέμα της Καράτζη το έχω και εγώ στο μυαλό μου ότι έχουμε μια εκκρεμότητα εκεί, αλλά δεν είναι σε πολλά άλλα σημεία. Οπότε αν είναι εις γνώσεις σας κάτι, φυσικά, μα είναι πολύ απλό να κάνεις μια προμήθεια και να αλλάξεις ορισμένες τάσεις, αν είναι 5-6. Σκουριασμένα στέγαστρα που δεν προστατεύουν τους πολίτες ούτε από τις βροχές ούτε από τις υψηλές θερμοκρασίες, με τους δημότες να σχολιάζουν τις απαράδεκτες αυτές εικόνες. Γιατί είναι ο ήλιος, οι άνθρωποι πρέπει να ξεκουραστούν να το περιμένουν το λεωφορείο, οπότε καλό είναι να υπάρχει ένα στέγαστρο. Για τη σκιά πιο πολύ το καλοκαίρι και το χειμώνα αντίστοιχα για τη βροχή. Και στα ΤΕΗ θα μπορούσε να κάτι καλύτερο, στην κάτω στάση ιδιαίτερα. Είμαστε φοιτητές, μετακινούμαστε συνέχεια με λεωφορεία, αστικά. Προφανώς και θα μπορούσαν να το. Είναι ένα μικρό πρόβλημα να το λύσουν το θέμα αυτό. Μια σκεπή να βάλουν έστω για τη βροχή. Μικρά προβληματάκια που μπορούν να λυθούν, πιστεύω είναι, αλλά δεν δίνει κανένα σημασία. Σε μερικές στάσεις δεν υπάρχει καν στέγαστρο. Όχι απλά σκουριασμένο. Και να είναι καλά τα μαγαζιά που έχουν και μια τέντα, που λέει ο λόγος, Να κρυφτούμε από κάτω. Δεν μπορούν να μπουν παντού στέγαστρα, γιατί εξετάζουμε και άλλα ζητήματα αναφορικά με την προσβασιμότητα, την προβολή των καταστημάτων, τι γίνεται με μνημεία. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή προχωρά στο ξύλωμα των στεγάστρων στις στάσεις λεωφορείων επί της λεωφορού Κνώσου, με την αρχή να γίνεται από το ύψος του Βενιζελίου. Είμαστε σε μια πολύ πιο σωστή εικόνα σε σχέση με 10 χρόνια πριν, που ήταν διαλυμένο το σύνολο των στάσεων σχεδόν και χρειαζόταν άμεσα μία επέμβαση. Πρόκειται για 12 στέγαστρα τα οποία θα αντικατασταθούν με νέα, με τον Γιάννη Ανασασάκη να περιγράφει και τα προβλήματα προσβασιμότητας που υπάρχουν στην περιοχή και ιδιαίτερα στις οδεύσεις τυφλών. Να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα. Δυστυχώς και με τα δέντρα έτσι όπως έχουν μεγαλώσει, που έχουν ανασηκώσει τα πεζοδρόμια, και με τις οδεύσεις των τυφλών που έχουν μπει σε λάθος θέσεις, και τα στέγαστρα δημιουργούσαν ένα επιπλέον εμπόδιο και είχαν παλιώσει. Άρα διαλέξαμε ένα νέο τύπο, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε 11-12 τεμάχια κατά μήκος λεωφόρου Κνωσού.